Στην καθιερωμένη στήλη της υγείας, υγεία πάνω απ' όλα, με τη Μελίνα Τσέλιου, εδώ και χρόνια Μελίνα. Ναι. Λοιπόν, για πάμε να μας πεις για μια επαναστατική χειρουργική μέθοδο που σώζει από βέβαιο θάνατο ένα κοριτσάκι. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε συζητήσει μαζί, Εύα, ότι τελικά τα πάντα στη ζωή είναι μια ζυγαριά. Ζυγίζεις πάντα το τι κερδίζεις με το τι χάνεις. Mm-hmm. Και στην καλύτερη περίπτωση που αυτό μετουσιώνει το περισσότερο είναι στην ιατρική. Γιατί η ιατρική είναι η επιστήμη εκείνη που πάντα συνεχώς ζυγίζει τι προσφέρει ο γιατρός με οτιδήποτε κάνει και τι πιθανόν να χάσει ο ασθενής. Θέλω λοιπόν να δούμε μαζί μία περίπτωση στη Μεγάλη Βρετανία με την μικρή Ρόση, ένα πεντάχρονο αξιαγάπητο κοριτσάκι, η οποία δυστυχώς γεννήθηκε με μία δυσμορφία στη σπονδυλική της στήλη, μία συγγενή διαταραχή, εξαιτίας της οποίας πρέπει να σας πω ότι από την σπονδυλική της στήλη έλειπαν τουλάχιστον 5 σπόνδυλοι. Δηλαδή φανταστείτε ένα κενό στη σπονδυλική στήλη κάτω από την, λίγο πιο κάτω από τη μέση του παιδιού, 10 εκατοστών. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για το παιδί. Ήταν θέμα χρόνου το πότε δεν θα μπορούσαν οι γιατροί άλλο να κρατήσουν αυτό το παιδί στη ζωή. Προσέξτε λοιπόν το πρόβλημα, όπως το βλέπετε κι εσείς στις οθόνες σας, κοιτάξτε, Εύα Κωνσταντίνε, mm-hmm. το παιδί αυτό στη σπονδυλική του στήλη είχε αυτό το φοβερό κενό που βλέπετε στην οθόνη των 10 εκατοστών. Τι έκαναν οι γιατροί? Πήραν, προσέξτε, από τα πόδια του παιδιού, από το γόνατο και κάτω, δυστυχώς έπρεπε να αναγκαστούν να ακροτηριάσουν τα πόδια του παιδιού, να πάρουν το οστό, να φτιάξουν στην ουσία σπονδυλική στήλη μέχρι κάτω, να ενωθεί η λεκάνη. Και με μεταλλικούς, αν θέλετε, συνδετήρες ώστε να κρατήσουν το σώμα του παιδιού στέρεο, κατάφεραν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή. Διότι, όπως σας είπα, ήταν θέμα χρόνου, ήταν μια ορολογιακή βόμβα που κάποια στιγμή θα έσκαγε, γιατί το βάρος, λόγω της βαρύτητας μάλλον, τα όργανα του παιδιού στην θωρακική κοιλότητα πίεζαν όλα τα υπόλοιπα. Ήδη είχε αρχίσει να προκαλείται νεφρική ανεπάρκεια, το παιδί δεν θα είχε πολύ χρόνο ζωής. Για μία χειρουργική επέμβαση η οποία κράτησε 13 ολόκληρες ώρες, με μία επαναστατική μέθοδο, όχι μόνο κράτησαν το παιδί εν ζωή, αλλά δίνουν μία δεύτερη ευκαιρία ζωής και ακόμη και για τα πόδια που λένε κάποιοι ότι δεν έχει πόδια. Ήταν μία χαμένη υπόθεση. Δεν θα ζούσε το παιδί. Και στο μέλλον, πόσες φορές δεν έχουμε πει για προσθετικά μέλη που έρχονται, το βιονικό χέρι, το βιονικό πόδι, το μάτι. Μέσα στα χρόνια που θα περνάνε, η ιατρική μαζί με τη βιοτεχνολογία θα μπορεί να το αντιμετωπίσει. Η ζωή όμως που κέρδισε, που χάρισαν αυτοί οι γιατροί στο συγκεκριμένο κοριτσάκι. Είναι όλα καλά τώρα, Μελίνα, με την υγεία της. Προσδόκιμο, δηλαδή είναι... Εύα μου, έχει το προσδόκιμο ζωής όπως ένα άλλο πεντάχρονο κοριτσάκι που γεννήθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας. Νομίζω ότι αυτό είναι πράγματι. Προσέξτε, δεν είχε ξαναγίνει στην Ευρώπη τέτοια επέμβαση πριν, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 10 χρόνια. Νεοζηλανδοί το δοκίμασαν, όχι με τα ίδια καλά αποτελέσματα. Μπράβο τους. Οι Βρετανοί κάνανε μια καταπληκτική δουλειά. Μπράβο τους στους γιατρούς και μπράβο σε εσένα, Μελίνα, που μας δίνεις πραγματικά το στίγμα ότι μπορούμε να έχουμε ελπίδα και να προχωράμε και να μην το βάζουμε κάτω. Και να θυμόμαστε αυτό που είπες στην αρχή, ότι η υγεία μας είναι πάνω απ' όλα. Μελίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.